ακόμα. Όταν θα έρθει η ώρα για σύνταξη, έχω το γνώρισε αυτό. Δεν θα αφήσουμε τώρα την τύχη μας στον κάθε τυχαίο, στον κάθε τυποτένιο μάλλον. Διότι πρέπει να είναι πολύ βρώμικοι να βγαίνουν να μελάνε έτσι για έναν τραγουδιστή, τραγουδίστρια, που είναι τόσα χρόνια στη δουλειά αυτή. Ξέρω ότι κάθε μέρα είσαι δίπλα στη μαμά σου, ότι έχει κάποια θέματα υγείας. Εντάξει, είναι η ηλικία. Πρέπει να είμαστε δίπλα στους γονείς μας, δεν τους πετάμε. Θα μπορούσε να έχεις έναν άνθρωπο εκεί, να τον πληρώσεις, να δώσεις και ένα φράγμα και να πεις εντάξει, κάτσε εκεί και τράμπα αυτό που πρέπει να τραβήξεις. Εγώ το κάνω μόνη μου γιατί έτσι το νιώθω. Και κοιμάσαι μαζί της. Τι να κάνω, δεν γίνεται αλλιώς. Ωστόσο, είμαστε σε δημιουργική φάση. Έχω ξεκινήσει μια μεγάλη περιοδία στην Ελλάδα. Και έχεις και το καινούργιο τραγούδι. Το τραγούδι, βέβαια, εντάξει, υπάρχει άλλη γυναίκα. Πριν το τραγούδι. Είχες ασχοληθεί με κάτι άλλο? Δουλεύω από 11-12 χρονών με διάφορες άλλες δουλειές βέβαια. Συσκευασία στα φρούτα από εδώ, από εκεί. Και το σχολείο? Σχολείο πήγα μέχρι Δευτέρα και λίγο προς το Τρίτη, λίγο. Μετά σταμάτησα και πήγα λίγο στην Γερμανία. Γιατί εκεί ήταν υποχρεωτικό. Έχω παρατηρήσει ότι δεν σε έχω δει, ας πούμε, να πας καλεσμένη σε μια εκπομπή, ας πούμε, μουσική που ξέρουμε, ας πούμε, στην ελληνική τηλεόραση. Που βλέπουμε να γίνονται αφιερώματα σε καλλιτέχνες. Εννοείς η εκπομπή που καλεί τους ίδιους και τους ίδιους. Αυτή την εκπομπή θα λες. Αυτή είναι λες και είναι με το μήνα εκεί. Ναι, όχι, δεν με καλέσουν. Δεν μπορώ να πω κακό γιατί την εκπομπή δεν είναι πολύ καλή. Αλλά έμαθα ότι δεν με κάλεσαν εμένα ποτέ. Για ποιο λόγο, ούτε και εμένα, ούτε και κάποιον τραγουδιστή. Πρόσφατα είχαν και είναι αφιερώματα, ας πούμε, σε καλλιτέχνες που έχεις πει εσύ τραγούδια τους. Ναι, και πήγαν τραγουδιστές οι οποίοι δεν έχουν τραγουδίσει ποτέ τραγούδια τους. Τέλος πάντων, δεν με στεναχωρεί, απλώς με αηδιάζει πολλές φορές. Και ξέρεις για ποιο λόγο? Γιατί πήγαμε και τραγουδίσαμε στην Πάνια. Ποιος το έπεσαν? Δηλαδή αυτό δεν είναι κομπλεξικό πράγμα? Όλα αυτά χρόνια δεν σε έχουν καλέσει ποτέ δηλαδή στην εκπομπή του. Να πούμε του. Του Παπαδόπουλου. Όχι, όχι, όχι. Καλά δεν θα κλάψω εγώ τώρα γιατί δεν με κάλεσαν. Εγώ πηγαίνω εκεί που με αγαπάνε.